Συνέντευξη με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αδέρωβ Νεοφύτου. Όμως το μυαλό μας και η σκέψη μας είναι στις πυρκαγιές. Καλό σας μεσημέρι, κύριε πρόεδρε. Παρακολουθάτε κι εσείς 2,5 μέρες, τρίτη μέρα σήμερα, την πύρινη Λέλαπα. Πώς αντιδράτε στις ειδήσεις που έρχονται και σε σχέση με την προσπάθεια την υπεράνθρωπη να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αλλά και τα ζητήματα συντονισμού και αποτελεσματικότητας? Κατάγεστε και από την Αργάκα, η οποία πλήγει επίσης. Πρώτα, να εκφράσουμε το συγκλονισμό μας για τον άδικο χαμό δύο συμπατριωτών μας εν ώρα καθήκοντος. Να συγχαρούμε όλους τους εθελοντές, δασοπυροσβέστες, δασοφύλακες, πυροσβέστες, μέλη της πολιτικής άμυνας, όλων των άλλων τμήματων της κυβερνητικής μηχανής, τους κοινοτάρχες, όσους καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες στην κυβέρνησή μας για συντονισμό, για να αντιμετωπίσουμε την πύρινη Λέλαπα. Θα ήταν παράληψη να μην εκφράσουμε τις ευχαριστίες προς το κράτος του Ισραήλ, την Ελλάδα αλλά και τις αγγλικές βάσεις που τις τελευταίες τρεις μέρες συνδράμουν με πτήτικα μέσα, αλλά και την διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τον μηχανισμό στήριξης να προσφέρει επιπρόσθετη βοήθεια για να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγική κατάσταση. Κύριε Πρόεδρε, σε κάθε τέτοια στιγμή το πρώτο προέχει να σβήσουμε τις φωτιές. Αρχίζουμε όμως και σκεφτόμαστε αν μπορούσαμε να κάνουμε και αλλιώς τα πράγματα. Ξεκινάμε από το περιστατικό αυτό. Πάλι μια ανθρώπινη αμέλεια σε ένα σπίτι που εκτίστηκε μέσα σε δάσος, να τρέχουμε να σώσουμε ολόκληρο το δάσος. Κάτι πάει στραβά και στην πολιτική μας, αυτά τα θέματα με μονωμένη κατοικία, άλλα. Κύριε Πιερίδη, προτεραιότητα είναι να σβήσουμε τις φωτιές. Εν ώρα της συνέχισης της πύρινης Λέλαπας, αναλύσεις και εξαγωγή συμπερασμάτων, θεωρώ πως δεν είναι η προτεραιότητα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πύρινη Λέλαπα. Εδώ πρέπει να επικεντρωθούν όλες οι δυνάμεις και οι δυνατότητες του κράτους μαζί με τη στήριξη γειτονικών χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το καλό, όταν αποτελεσματικά αντιμετωπίσουμε την πύρινη Λέλαπα, να αξιολογηθούν τα αίτια και τα αιτιετά, να μπουν κάτω οι οποιασδήποτε πολιτικές και να εξάξουμε με νυφαλιότητα και τα σωστά συμπεράσματα για τα αίτια και τα αιτιετά, αλλά και πρωτίστως πώς με τις πολιτικές μας διορθώνουμε την κατάσταση. Αυτό είναι η βελτίωση της κατάστασης για να μην το βρούμε ξανά μπροστά μας αν περάσουν 1-2 χρόνια. Είχαμε και προηγούμενα, κύριε Πρόεδρε, δεν διακρινόμαστε ως κράτος για την προνοητικότητά μας και τον καλό μας σχεδιασμό και τον συντονισμό μας. Θεωρώ πως το κράτος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα από αυτή την πρωτόγνωρη τραγωδία. Τη ζήσαμε και πριν 10-15 χρόνια. Δεν είναι εύκολο να είσαι απέναντι από τη φωτιά. Παρακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια και τραγωδίες στην Ελλάδα, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα να έχεις απέναντί σου ανεξέλεκτη πυρκαγιά. Είναι σωστό αυτό που λέτε και το κρατάμε και το σημειώνουμε συνεχώς, γιατί δεν συμβαίνει μόνο σε χώρες σαν τη δικιά μας, συμβαίνει και σε πάρα πολλές χώρες που έχουν πολύ καλύτερη οργάνωση, θα έλεγε κανείς. Ρωτώ, είστε παλιός κοινοβουλευτικός. Γνωρίζετε αυτήν τη διένεξη ανάμεσα στην πυροσβεστική και στο τμήμα δασών? Ποιος έχει την αρμοδιότητα, ποιος έχει τον πρώτο λόγο? Ακούμε ότι άργησε πάρα πολύ να πάει ο κόσμος εκεί να σβήσει τη φωτιά και μετά τρέχαμε πίσω από μια τεράστια πυρκαγιά. Αγαπητέ κύριε Πιερίδη, είπα ότι μπορεί ειδησιογραφικά και δημοσιογραφικά να είναι ενδιαφέρον στο να τίθενται αυτά τα ζητήματα. Δεν είμαστε ένα τέλειο κράτος, αλλά από την άλλη να μην θεωρούμε ότι είναι αυτή η κατάσταση
εξαιτίας μιας αναποτελεσματικότητας ενός κράτους που δεν λειτουργεί. Αγαπητέ μου, στο Βέλγιο, εγνώση τους ότι είχαν τρομοκρατία, έχουν διαδικασίες όπου η αστυνομία ενός καντονίου δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με την αστυνομία του άλλου καντονίου. Mm. Ότι δεν μπορούσαν, παρά το ότι είχαν πληροφορίες μετά το δειλινό, όταν έφευγε το φως της ημέρας, οι νόμοι τους δεν τους επέτρεπαν να εισβάλλουν σε σπίτι και να συλλάβουν ύποπτο. Δεν είμαστε η τέλεια χώρα, αλλά θεωρώ ότι παρά τα οποιαδήποτε μειονεκτήματα που υπάρχουν, έχουμε ένα λειτουργικό κράτος και συνεννοούνται οι υπηρεσίες μας. Οι υπουργοί επιτόπου προσπαθούν και καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να σώσουμε την κατάσταση, χωρίς να ισχυρίζουμε ότι όλα τρέχουν με τέλειο ρυθμό και εν πάση περιπτώσει σε συνθήκες τέτοιας έκτακτης κατάστασης δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο που να λειτουργεί όπως το ελβετικό ρολόι. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, παρακολουθούμε δίπλα στη δικιά μας εικόνα, εσείς δεν το βλέπετε ενδεχομένως. Είναι η εικόνα της αναμονής για την άφιξη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο κέντρο συντονισμού στη Γαλάτα, σε ζωντανή σύνδεση και εκεί. Κύριε Πρόεδρε, μιλάμε για ένα κράτος το οποίο προβλέπει και οργανώνεται σωστά. Εσείς είστε και Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Γιατί επιλέξετε να πάρετε αυτό το ρόλο σε αυτή την περίοδο με τη σύνθεση της νέας Βουλής και τα νομοσχέδια που εκκρεμούν? Διότι κρίνουμε ότι ως πρώτο κόμμα είχαμε τον πρώτο λόγο για την πιο σημαντική κοινοβουλευτική επιτροπή και ιδιαίτερα την Επιτροπή Οικονομικών υπό τις παρούσες συνθήκες. Η χώρα μας εκτός μνημονίου, αλλά με πολύ σωστές τοποθετήσεις και των οίκων αξιολόγησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, πως η παραπέρα πορεία της χώρας θα εξαρτηθεί και από τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Είμαστε η χώρα που πετύχαμε σε χρόνο ρεκόρ να εφαρμόσουμε ένα από τα πιο σκληρά μνημόνια που έχουν επιβληθεί. Αναγνωρίζουμε ότι δεν έχουν επιληθεί όλα τα προβλήματα, υπάρχουν υψηλή ανεργία, τα ψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και είμαστε στην αρχή του μεταρρυθμιστικού μας δρόμου και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις που συνεχίζουν να υπάρχουν για να μπορέσει η Κύπρος τον επόμενο χρόνο να μπει σε επενδυτική βαθμίδα για να νιώθουμε τη σιγουριά πως ο δρόμος της σταθεροποίησης δεν μπορεί να τεθεί σε νέους κινδύνους. Μάλιστα, κύριε Νεοφίδου, την ίδια ώρα ετοιμάζεστε να κάνετε το ΜΕΣ στη Οδυσσή, στο Δημοκρατικό Συναγερμό, όσον αφορά κυρίως τη λειτουργία του. Αγαπητοί μου, στην προσπάθεια να θέσουμε στο δημόσιο διάλογο προτάσεις πώς να κάνουμε καλύτερη την Κύπρο, πώς να νοικοκυρέψουμε την πατρίδα μας, πώς θα έχουμε ένα ορθολογισμό στα μεγάλα ζητήματα, θεωρώ πως όλοι μας πρέπει πρώτα να κάνουμε και παράλληλα προσπάθεια να διορθώσουμε το σπίτι μας. Και εμείς δεν είμαστε εξ εκείνων που θεωρούμε ότι όλα κυλούν τέλεια. Θα βρούμε τα τυχόν λάθη και παραλήψεις μας, τα λάθη στις δοσμές μας, να κάνουμε τις αναγκαίες αλλαγές που έχει ανάγκη και ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Είμαστε το κόμμα που για χρόνια μιλούσαμε για τις αναγκαίες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος, μεταρρυθμίσεις. Τι θα αλλάξετε ακριβώς? Ως ένα ζωντανό... αγαπητοί μου, αυτά είναι μέρος του διαλόγου που κάνουμε με τη βάση, αλλά και μέρος του διαλόγου που θα κάνουμε με την κοινωνία των πολιτών. Υπάρχουν δύο σκέλη. Το ένα είναι αφορά τον εξυγχρονισμό λειτουργίας και αμφίδρομης επικοινωνίας του κόμματος με τη βάση του αλλά και με την ευρύτερη κοινωνία, και από την άλλη πώς μπορούμε
να θέσουμε στον πολιτικό διάλογο πολιτικές προσεγγίσεις για συζήτηση με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, πρωτίστως με την κυβέρνησή μας, για να κάνουμε πιο ουσιαστικό τον μεταρρυθμιστικό προγραμματισμό αυτού του κράτους. Μάλιστα. Έχουμε μια τελευταία ερώτηση, κάπως διαφορετική σήμερα η συζήτησή μας, κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά εκτιμάτε ότι ρεαλιστικά εξακολουθεί να ισχύει ο στόχος για λύση εντός του 2016? Είναι τα μεγάλα ζητήματα που είναι στην προτεραιότητά μας, κύριε Πιερίδη, το εθνικό ζήτημα και η οικονομία. Και θα σας μιλήσω πρώτα ως οικονομολόγος. Όσες προσπάθειες και να κάνουμε, όσο εξυγχρονιστές και αν είμαστε, όσες μεταρρυθμίσεις και να υλοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν, η διασφάλιση της μιας ισχυρής οικονομίας με διαχρονικό ορίζοντα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη με την αβεβαιότητα στο εθνικό μας ζήτημα. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, παρακολουθούμε και την άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην άλλη οθόνη μας. Την άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, σημειώνουμε ότι έχει ακυρωθεί η σημερινή συνάντηση και βρήκε την κατανόηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και τον ΟΗΕ για την ανάγκη σήμερα να δώσει βάρος στο συντονισμό και την προσπάθεια για κατάσταση της πυρκαγιάς. Νικόλα Ζανέτο, μας ακούς? Λοιπόν, εδώ στο κέντρο συντονισμού στη Γαλάτα υπάρχει πληροφόρηση, ότι αρνητική πληροφόρηση, ότι η πυρκαγιά δυστυχώς κατευθύνεται προς το χωριό Σπίγια. Αυτή τη στιγμή έχουν αλλάξει καιρικές συνθήκες, έχει ανέβει και η θερμοκρασία, αλλά και οι άνεμοι έχουν ενδυναμωθεί με κάποιο τρόπο και πλέον είναι ανησυχητικά τα μηνύματα που φτάνουν. Φαίνεται ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια καινούργια κατάσταση πλέον. Αναμένουμε να δούμε και τι θα βγει από την σύσκεψη τώρα που θα γίνει στο κομμάτι. Νικόλα, σημειώνουμε ότι από το ρεπορτάζ έχουμε αναζωπηρώσεις σε σχέση με τη φωτιά και επιστρέφει ξανά. Φαίνεται ότι παίρνει άλλη τροπή ο άνεμος, άλλη φορά και επιστρέφει ξανά προς τα Σπίλια. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Η εικόνα που είχαμε ήταν 3 χιλιόμετρα μακριά από την κατοικημένη περιοχή στα Σπίλια, το μέτωπο εκεί. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μόλις έφτασε τώρα στο κέντρο συντονισμού στη Γαλάτα. Είδαμε και τις εικόνες. Λοιπόν, να δούμε τη δυνατότητα της τελικής κουβέντας μαζί με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Κύριε Νεοφύτου, τελευταία κουβέντα και από εσάς. Τρέχουμε και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Δεν έχουμε καλά νέα από το ρεπορτάζ σε σχέση με τη φωτιά. Όλοι να ευχηθούμε με τη βοήθεια και των καιρικών συνθήκων να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πυρηνή λέλαπα. Ξέρετε, εύκολο να κάνουμε αναλύσεις, δύσκολο να αντιμετωπίσεις την οργή της φύσης. Έτσι πραγματικά είναι, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Με τον τρόπο που έχει γίνει, εδώ ξανά ραντεβού στον Α, γιατί θα τρέχουν συνεχώς οι εξελίξεις και σε αυτά που βιώνουμε τώρα, να δούμε και τι βελτιώσεις θα κάνουμε παρακάτω για το κράτος, για τις υπηρεσίες μας στον τομέα της κατάσβεσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.